Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να εγκαταστήσετε το Joomla στο XAMPP. Θεωρώ σαν δεδομένο ότι έχετε ήδη εγκατεστημένο το XAMPP. Αν όχι, δείτε το άλλο βιντεάκι που έχω φτιάξει που δείχνει πώς να εγκαταστήσετε το XAMPP. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πάμε να κατεβάσουμε το Joomla. Ανοίγουμε λοιπόν το Firefox και πληκτρολογούμε στην Google Joomla. Βλέπετε, μας το βγάζει κατευθείαν. Πατάμε αναζήτηση. Έχει κάποια διαφήμιση στην αρχή, φαίνεται και όλα στο γράφει ότι είναι διαφήμιση. Και το site που θέλουμε είναι, όπως βλέπετε και από τη διεύθυνση, το joomla.org. Εδώ πέρα είναι που θα κατεβάσουμε το Joomla. Οπότε μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο download. Και κατευθείαν εδώ μας λέει download Joomla 3.3. Το χτυπάμε. Και μας λέει ότι είναι zip, λέει να το ανοίξω, ξέρω εγώ, ή να το αποθηκεύσω, θα το πούμε εμείς να το αποθηκεύσει. Θα καταλάβετε γιατί. Και ξεκίνησε το κατέβασμα. Μικρούλι είναι, δεν είναι, γρήγορα κατεβαίνει. 9,5 MB. Το κατέβασμα του Joomla ολοκληρώθηκε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο φάκελο με τις λήψεις. Ανοίγουμε. Και θα πάρουμε το αρχείο αυτό, το zip. Δεξί κλικ. Αποκοπή. Και θα πάμε, συγγνώμη, και πάμε να το βάλουμε μέσα στο web server. Ο web server του XAMPP βρίσκεται στον δίσκο C, στο φάκελο XAMPP, και είναι ο φάκελος htdocs. Δηλαδή ουσιαστικά ο φάκελος htdocs είναι ο φάκελος τον οποίο ο web server εκπέμπει, να το πούμε έτσι, προς τα έξω. Ό,τι μπει δηλαδή μέσα σε αυτό το φάκελο, ας πούμε, ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό το φάκελο θα το δείχνει προς τα έξω. Καλό θα ήταν να μην το βάλουμε χήμα εδώ μέσα, αλλά να φτιάξουμε ένα καινούριο φάκελο. Δηλαδή, δεξί κλικ, δημιουργία, φάκελος, ας πούμε, ας ονομάσουμε το φάκελό μας site. Γράφω λοιπόν site, enter. Και μπαίνουμε μέσα σε αυτό το φάκελο και κάνουμε επικόλυση το Joomla που είχαμε κάνει αποκοπή πριν. Πάμε λοιπόν να το αποσυμπιέσουμε. Κάνουμε λοιπόν εδώ ένα δεξί κλικ και επιλέγουμε εξαγωγή όλων. Και μας λέει ότι θα το αποσυμπιέσω το φάκελο σε XAMPP, έτσι, docs, site και αυτό το φάκελο. Εμείς δεν θέλουμε να το βάλει και σε έξτρα φάκελο, οπότε πάμε και σβήνουμε το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή εμείς θέλουμε να το βάλει στο φάκελο site. Και πατάμε εξαγωγή. Και το αποσυμπίεσε. Είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα αρχεία που βλέπουμε. Μπορούμε μάλιστα να σβήσουμε τώρα το πακετάκι αυτό το zip. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κινήσουμε το web server. Ας τα κλείσουμε αυτά. Και αυτό δεν μας χρειάζεται. Πάμε λοιπόν σε όλα τα προγράμματα, στο XAMPP, επιλέγουμε XAMPP Control Panel και πατάμε Start στον Apache και στο MySQL. Αυτά τα δύο χρειαζόμαστε. Από τη στιγμή που είναι πράσινο είμαστε εντάξει, το κλείνουμε. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το Firefox. Και θα γράψουμε εδώ πέρα στη γραμμή διεύθυνσης localhost κάθετος site, γιατί το βάλαμε μέσα στο φάκελο site, και enter. Οπ, και να το βλέπουμε ήδη την αρχική σελίδα του Joomla. Εδώ θα γίνει η εγκατάσταση του Joomla. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει τρία βήματα. Στο πρώτο βήμα λοιπόν έχει τις ρυθμίσεις. Αυτό που χρειάζεται να γράψουμε είναι το όνομα της ιστοσελίδας. Βλέπετε, όπου έχει αστεράκι είναι υποχρεωτικό. Ας γράψουμε λοιπόν το όνομα της ιστοσελίδας. Εγώ τώρα θα γράψω για παράδειγμα δοκιμή. Η περιγραφή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
του, δηλαδή η διεύθυνσή μας. Ας βάλουμε μια διεύθυνση, οτιδήποτε. Γράφω εγώ test, παπάκι. Βλέπετε είναι κόκκινο, που σημαίνει ότι δεν τη δέχτηκε σαν διεύθυνση ακόμα. Πρέπει να δει και κάτι άλλο. gmail.com. Ωραία. Τώρα, ποιος θα είναι ο διαχειριστής του Joomla? Ας βάλω, ας πούμε, για παράδειγμα, admin. Και τον κωδικό του διαχειριστή. Βάζω τώρα ένα, για παράδειγμα. Και πάλι ένα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να βάλουμε. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα και πατάμε επόμενο. Πάνω-πάνω. Τώρα, εδώ πέρα χρειάζεται τώρα να βάλουμε μία βάση δεδομένων, η οποία όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πρέπει να την κατασκευάσουμε. Πάμε λοιπόν να κατασκευάσουμε τη βάση δεδομένων. Ανοίγουμε λοιπόν μία, αυτό το αφήνουμε όσο έχει, ανοίγουμε μία νέα καρτέλα στο Firefox και θα γράψουμε εδώ πέρα τη διεύθυνση του σερβερ μας, δηλαδή localhost. Localhost. Και πηγαίνουμε στο exam. Πάμε στο English βέβαια. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η βασική σελίδα του Examp, που έχει στα πλάγια ένα μενού με διάφορες εφαρμογές. Εμείς θα πάμε εδώ που λέει Tools και θα επιλέξουμε το PHP MyAdmin. Αυτό είναι το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης των βάσεων δεδομένων του MySQL. Θα το συναντήσετε δηλαδή είτε είστε στο Examp είτε είστε σε έναν άλλο server. Πατάμε λοιπόν εδώ πέρα και περνάμε στη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να κάνουμε τρία πράγματα. Να δημιουργήσουμε μία νέα βάση δεδομένων, να δημιουργήσουμε ένα χρήστη της βάσης δεδομένων, ο οποίος θα είναι το Joomla όμως, όχι εμείς, και να του δώσουμε δικαιώματα. Λοιπόν, πηγαίνουμε λοιπόν βάσης δεδομένων και δίνουμε το όνομα της βάσης αυτής. Εγώ θα βάλω τώρα Joomla. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Βασικό εδώ πέρα είναι το τι χαρακτήρες θα περιέχει, δηλαδή ουσιαστικά σε ποια γλώσσα θα είναι αυτή η βάση δεδομένων. Θα πάμε λοιπόν και θα επιλέξουμε, πάω κάτω 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 κάτω, πολύ κάτω, και θα επιλέξουμε το, να το, UTF-8, στην ενότητα UTF-8, το πρώτο, UTF-8 bin. Μπορείτε να φανταστείτε το UTF-8 είναι οι διεθνείς χαρακτήρες, είναι τα πάντα. Επιλέγουμε λοιπόν αυτό. Joomla UTF-8 bin. Δημιουργία. Και μας λέει ότι δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων. Και το βλέπουμε και εδώ αριστερά. Βλέπετε. Εδώ που είναι όλες οι βάσεις που υπάρχουν, υπάρχει η βάση Joomla. Τώρα, θα πάμε στους χρήστες να δημιουργήσουμε ένα νέο χρήστη. Εδώ μας δείχνει ποιοι χρήστες υπάρχουν ήδη. Ας το μικρύνω λίγο αυτό να το βλέπουμε καλύτερα. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα και πατάμε προσθήκη χρήστη. Λοιπόν, όνομα χρήστη. Επειδή ξαναλέω ότι αυτός ο χρήστης θα είναι το ίδιο του Joomla. Το Joomla χρειάζεται μια βάση δεδομένων για να λειτουργεί. Θα πάω λοιπόν να γράψω εδώ πέρα σαν όνομα Joomla. Καλό είναι η βάση και ο χρήστης να έχουν το ίδιο όνομα. Βοηθάει. Τώρα, σε ποιο φιλοξενητή, σε ποιο host θα είναι. Ανοίγουμε εδώ και λέμε στον τοπικό. Θα σας δείξω σε ένα μελλοντικό βίντεο πώς το κάνουμε για όταν έχουμε σερβερ στο ίντερνετ. Και πάει κατευθείαν και μας βάζει localhost. Και τι κωδικό θα έχει. Τώρα μπορούμε εμείς να γράψουμε ένα κωδικό, μπορούμε όμως να του πούμε να μας δημιουργήσει αυτός ένα δύσκολο κωδικό που δεν σπάει εύκολα. Θα πατήσω εγώ παραγωγή. Και βλέπετε ότι μας έφτιαξε αυτόν εδώ τον πολύ περίεργο κωδικό. Λοιπόν, θα τον κρατήσω αυτόν τον κωδικό κάπου σε μια ακρούλα γιατί θα μας χρειαστεί. Τον επιλέγω λοιπόν και πατάω δεξί κλικ αντιγραφή και μετά θα ανοίξω ένα σημειωματάριο και θα το βάλω μέσα. Και εδώ τον κρατάω τώρα καβάντζα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Λοιπόν, άρα είπαμε, δώσαμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό κλπ. Και πατάμε στο τέλος εκτέλεση. Και λέει εδώ προσθέσατε ένα νέο χρήστη. Άρα ο χρήστης προσθέθηκε. Για να δούμε εδώ στους χρήστες. Νάτος. Πρώτος. Είναι ο χρήστης Joomla.
Και το τρίτο βήμα τώρα είναι να του δώσουμε αυτού του χρήστη δικαιώματα πάνω στη βάση δεδομένων που φτιάξαμε. Θα πάμε λοιπόν εδώ που λέει. Ας το πάω λίγο. Έχω μικρύνει επίτηδες στην ανάλυση για να φαίνονται καθαρά. Λοιπόν, επεξεργασία δικαιωμάτων στο χρήστη Joomla. Και πηγαίνετε τέρμα πάνω γιατί δεν φαίνονται καλά αυτά εδώ τα μενού όταν το ανοίγουμε. Πρέπει λοιπόν να πάμε τέρμα πάνω με το ροδάκι ή με την μπάρα. Θα πάμε λοιπόν πρώτα στην βάση. Για να επιλέξουμε για ποια βάση θα δώσουμε δικαιώματα σε αυτό το χρήστη. Και θα ανοίξουμε αυτή εδώ τη λίστα και θα επιλέξουμε τη βάση Joomla. Και να δω, τώρα γράφει επεξεργασία δικαιωμάτων χρήστης Joomla, local host, βάση Joomla. Ωραία, άρα μιλάμε ότι θα δώσουμε δικαιώματα στο χρήστη αυτόν στη βάση Joomla. Ποια δικαιώματα θα του δώσουμε, εδώ είναι όλα τα πιθανά δικαιώματα. Θα επιλέξουμε επιλογή όλων, απλά για να μην τα τσεκάρουμε ένα-ένα. Και μας τα τσεκάρει όλα. Και θα πούμε εκτέλεση. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα δώσουμε όλα τα δυνατά δικαιώματα που μπορεί να έχει αυτός ο χρήστης στη βάση δεδομένων. Και λέει, τα δικαιώματα του χρήστη Joomla ενημερώθηκαν. Άρα, τελειώσαμε με αυτό. Μπορούμε να την κλείσουμε αυτή την καρτέλα. Και είμαστε τώρα, λοιπόν, να θυμίσω, στο δεύτερο βήμα της εγκατάστασης του Joomla, που μας ζητάει τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων. Λοιπόν, δεν πειράζουμε το πρώτο. Ούτε το διακομιστή, είμαστε local host. Αυτό θα μας απασχολήσει ίσως σε servers στο ίντερνετ, αλλά όχι σε server τοπικό στο XAMPP. Λοιπόν, όνομα χρήστη. Πώς τον είπαμε το χρήστη? Joomla. Το γράφουμε λοιπόν. Joomla. Κωδικός. Τον κωδικό, αν θυμάστε, τον έχω κρατήσει καβάντζα στο σημειωματάριο. Πάω λοιπόν, τον παίρνω τον κωδικό αυτόν. Είναι καλό να είναι δύσκολος για να μην μπορεί να το σπάσει κανένας hacker. Πάω λοιπόν εδώ, δεξί κλικ, επικόλυση, τον έβαλα. Και πώς λέγεται η βάση δεδομένων μας? Πάλι Joomla. Το γράφω και αυτό. Ξαναλέω ότι αυτό είναι για να μπορεί το ίδιο το Joomla να διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα. Πηγαίνουμε πάνω στην αρχή και πατάμε επόμενο. Το τρίτο βήμα είναι απλά επισκόπηση. Α, μας ρωτάει αν θέλει να εγκαταστήσει ενδεικτικό περιεχόμενο. Λέμε κανένα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο εδώ πέρα και πατάμε εγκατάσταση. Συγχαρητήρια, εγκαταστήστε το Joomla. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, εδώ μας το λέει και με έντονο πορτοκαλί χρώμα, είναι να διαγράψουμε το φάκελο installation. Άρα απλά πατάμε αυτό εδώ το κουμπί, αφαίρεση το φάκελο installation και τελείωσε. Τώρα είμαστε έτοιμοι, τώρα το Joomla έχει εγκατασταθεί. Και μπορούμε να πάμε κατευθείαν εδώ πέρα στη γραμμή διεύθυνση και να γράψουμε localhost κάθετο site, εκεί δηλαδή που είπαμε ότι το βάλαμε. Και να, η αρχική σελίδα του Joomla είναι έτοιμη. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια με το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ιστοσελίδες πάνω στο Joomla. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.